Κυρία Τσίτσι, καλό μεσημέρι. Καλό σας μεσημέρι και χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Τώρα μια κατάσταση, μια έκρηξη, μια κροτίδα που μπορεί να σου αλλάξει τη ζωή. Δηλαδή να χάσεις και τα δάχτυλά σου, να χάσεις τα όνειρά σου, να χάσεις ουσιαστικά όλα αυτά που έχτισες. Γιατί όλη αυτή ο εφηβικός παρορμητισμός, γιατί θεωρείτε ότι ασχολούμαστε σε αυτή την ηλικία με κροτίδες? Για ακόμα μια χρονιά, κύριε Νικήτα, είναι τρομερά λυπηρόν αυτό που βλέπουμε. Αν μου επιτρέπετε, θα πω έναν δικό μου βίωμα, το οποίο βίωσα και από εκεί θα σας ξεκινήσω και θα σας πω τον λόγο. Ναι. Όταν βρισκόμουν στην Ανάσταση, στην εκκλησία την οποία είχα πάει, υπήρχε μια μερίδα ανηλίκων όπου στάθηκαν, έφυγαν από τη Λαμπρακιά την ονομαζόμενη, στάθηκαν μπροστά στους πιστούς, έριχναν κροτίδες, ξεκίνησαν τα παιδιά να κλαίνε, όπου και ένας άνθρωπος ξεκίνησε να παραπονιέται. Να τους λέει σταματάτε κανεί. Το τραγικό απ' όλα είναι ότι βρέθηκαν γονείς, συγκεκριμένα ένας γονιός, όπου στάθηκε μπροστά στους ανήλικους και είχε πει ότι τα παιδιά τους είναι από η ώρα 6 εκεί και ετοιμάζουν τα έθιμα όπου εμείς τους τα χαλούμε, γιατί δεν πρέπει εμείς οι πιστοί να αντιδρούμε σε αυτά τα πράγματα και σε αυτά τα έθιμα με αυτόν τον τρόπο. Από εδώ μπορούμε να καταλάβουμε την παιδεία των ανθρώπων στην οποία υπάρχει. Χωρίς να αντιληφθούν οι νεαροί ότι οι κροτίδες είναι παράνομο, χωρίς να αντιληφθούν οι οικογένειες τους ότι ναι, υπάρχουν τα έθιμα, αλλά όλα με το όριο τους, και θα πω κάτι πάρα πολύ ομό και κάτι πάρα πολύ σκληρό. Το ότι εάν κάποιος παίρνει ένα φωνικό νόπλο στα χέρια του και το χρησιμοποιεί για τον εαυτό του, είναι κάτι το οποίο είναι παράδοξο, λυπηρό, αλλά δεν φταίει κανένας άλλος. Πρώτον το κρατουμένο. Το να ερχόμαστε εμείς η κοινωνία, εμείς η οικογένεια και να επικροτούμε αυτά τα παιδιά και να λέμε τα παιδιά μου είναι οι μάγκες, οι ταΐδες, γιατί πήγα στη Λαμπρακιά, είναι διαφορετικό, κύριε Νικήτα. Είναι πολύ διαφορετικό. Δεν υπάρχει σωστή παιδεία και βλέπουμε επί καθημερινής βάσεως, ιδιαίτερα αυτές τις μέρες, ακροτηριασμού ανηλίκων, ενηλίκων, στα νοσοκομεία. Πού καταλήγουμε? Δεν φέρει ευθύνη ούτε η αστυνομία, ούτε η πυροσβεστική, ούτε το σύστημα στην προκειμένη περίπτωση. Γιατί από ό,τι θυμάμαι, πρόσφατα έχει ανακοινώσει και η αστυνομία ότι κατάσχεσαν πάρα πολλές κροτίδες. Σε λίγο θα δούμε. Δηλαδή, είναι μια κατάσταση που θεωρείτε ότι και οι γονείς έχουν μερίδιο μεγάλο ευθύνης για το πώς συμπεριφέρεται ένα παιδί? Όχι μερίδιο μεγάλων ευθύνης. Το μεγαλύτερο, μερίδιο ευθύνης. Και ίσως το μοναδικό, ναι, μερίδιο ευθύνης. Όταν είχα δει εγώ ενώπιον στα μάτια μου, ξεκίνησαν να βιοπραγούν οι ανήλικοι μαζί με τον πιο μεγάλο άνθρωπο, γιατί απλά του είχαν πει. Γιατί διαμαρτυρήθηκε για του είπε να σταματήσουν, ναι. Μάλιστα. Και του είπε ακριβώς, και βρέθηκε ο γονιός να περασπιστεί το παιδί του, ο οποίος έκανε παράνομη πράξη και εγκληματική ενέργεια. Εκεί τι θα πούμε, κύριε Νικήτα? Λοιπόν, είναι μια κατάσταση σοβαρότητα. Εντάξει, τώρα αν θα μιλήσουμε σε λίγο με τον γιατρό που χειρίζεται όλα αυτά τα περιστατικά, είναι εκεί που λες, δηλαδή είναι μερικές φορές νιώθουμε ότι έχουμε περισσότερη δύναμη από ό,τι πραγματικά έχουμε και ότι προσπαθούμε και θεωρούμε ότι αυτό το κακό εμάς δεν θα μας αγγίξει, κυρία Τσίτσι. Αυτό είναι το δεδομένο, γιατί ποτέ και κανείς δεν κάνει κάτι και να θεωρήσει ότι θα έχει την οποιαδήποτε συνέπεια. Δυστυχώς είναι και η δύναμη του ισχυρού. Δηλαδή, τα είδε. Αυτή, για να μπορώ να μπω στην παρέα, θα ακολουθήσω αυτή την πορεία. Για να μπορώ να έχω κι εγώ να λέω. Δυστυχώς, οι ανήλικοι, οι οποίοι έχουμε στην κοινωνία του σήμερα, ακολουθούν ένα σύνολο. Όπου το συγκεκριμένο σύνολο είναι για να μπορούν να αναδείξουν το τι είναι και το τι είναι με το γεγονός όμως ότι ένας 17χρονος ήταν στους ανθρώπους που έχασαν τα δάχτυλά του και οι άλλοι είναι 35, 56, 45, το ότι έχουμε και τέτοιες ηλικίες, που το αποδίδεται? Αυτό το αποδίδω σε αυτό το γεγονός το οποίο είχα πριν, που έχει να κάνει ξεκάθαρα με ένα κοινωνικό φαινόμενο. Δηλαδή, αν εμείς δεν δίνουμε τα σωστά παραδείγματα, γιατί να μην το κάνει πρώτο ανήλικος? Ναι. Πρώτον το κρατούμενο. Το σημαντικό όμως το οποίο πρέπει να περαστεί, αν μη τι άλλο από τη δική μου τη μεριά, είναι το ότι αν θέλουμε να κρατούμε ένα φωνικό όπλο, γιατί φωνικά όπλα μπορούμε να βρούμε παντού. Ακόμη και στο σπίτι μας μπορούμε να βρούμε φωνικά όπλα, όπως είναι ένα μαχαίρι το οποίο καθαρίζουμε μια πατάτα. Ναι. Αυτό, το πώς θα το χρησιμοποιήσουμε είναι το σημαντικό. Αν θέλει κάποιος να χρησιμοποιήσει ένα φωνικό όπλο, είναι δικαίωμα του και εύχομαι πραγματικά να υπάρχει οποιαδήποτε συνέπεια νομική εκ των υστέρων. Για να μπορεί να μάθει και για να μπορεί να παραδειγματιστεί. Τώρα, εάν χρησιμοποιούμε το φωνικό όπλο σε άλλα άτομα, και αυτά τα άτομα ακροτηριάζονται, αυτά τα άτομα μπορεί να έχουν οποιοδήποτε, γιατί ακούστηκαν και στο εξωτερικό ότι ένα παιδί έχασε την ακοή του από τις κροτίδες. Τώρα, αυτά, κύριε Νικήτα,
έχει να κάνει ξεκάθαρα με την κοινωνία. Δηλαδή, όταν βλέπουμε έναν 35χρονο, 40χρονο, 50χρονο να βρίσκεται εκεί και να βαστά κροτίδες και να επικροτεί τους ανήλικους, γιατί να μην το κάνουν οι ανήλικοι. Λοιπόν, είναι, πρέπει να δούμε. Εντάξει, τώρα θα μιλήσουμε για τους ανθρώπους πλέον που είναι εκεί στο κρεβάτι του πόνου. Δηλαδή, τώρα, δηλαδή, εκεί για μια έκρηξη, για ένα μπαμ. Πώς νιώθουν τώρα που είναι χωρίς δάχτυλα και πώς πρέπει να περάσει αυτό το μήνυμα. Κυρία Τσίτσι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.